Evelyn, πάμε στο R&B party ή δεν πάμε? Τελικά πάω στο R&B party. Θα πάω στο R&B party. Ωραία, το λύσαμε. Το λύσαμε. Μου αρέσει πάρα πολύ που αυτό έχει αγάπη, κρύβει αγάπη. Γιατί έχει φτιαχτεί η φούστα από μια κοπέλα που ήταν και εδώ διαγωνιζόμενη. Το δικό σου το top έχει μια άλλη έξτρα αγάπη. Τα μόνα πράγματα που δεν μου αρέσουν σε αυτή την εικόνα είναι η τσάντα και η αλυσίδα στη μέση. Παρόλο που είναι μια υπέροχη ιδέα αυτό που έχει κάνει στη μέση, θεωρώ ότι σου κατεβάζει το συγκεκριμένο look, καθώς το κάνει λίγο πιο edgy από όσο θα ήθελα. Τα μαλλιά είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Μου αρέσει που μας ακούς. Ναι, εννοείται. Σου πάει πάρα πολύ αυτό. Έβαλες την κοτσίδα τη μακριά. Μου αρέσει που είναι ακατάστατη η κοτσίδα σου και δεν είναι μια εύκολη πλεξίδα που θα μπορούσε να κάνει οποιοδήποτε. Δίνεις ιδέες. Αυτά τα δύο δεν μου αρέσουν. Εντάξει. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Τα άλλα της άρεσε πάρα πολύ, γιατί έχει βάλει τρία. Για να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Κουδουνάρης τώρα. Πολύ ωραία φούστα της Ελεάνας. Χαίρομαι. Παρόλο που να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να βλέπω άλλα jean patchwork. Δηλαδή, βγάζω σπηριά. Οκ. Δεν ξέρω αν ξέρεις, το patchwork μου φαίνεται ότι πιο πολύ σας περιορίζει παρά σας αφήνει να αξιοποιήσετε δημιουργικά 2-3 denim κομμάτια για να κάνετε ένα ωραίο βραδινό σύνολο. Δηλαδή αυτό το σύνολο μου φαίνεται πάρα πολύ μπερδεμένο τώρα. Έχεις μια φούστα η οποία είναι ωραία. Ωραίο και τον μπούστο που έβαλες και από πάνω και ένα patchwork με άλλα υλικά και άλλα χρώματα jacket, το οποίο και αυτό είναι ωραίο από μόνο του. Ναι, δεν είναι patchwork. Εννοώ αυτό είναι απλά μπολερό που το έχω βάλει. Δεν είναι patchwork. Α, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Είναι denim jacket. Νομίζω ραμμένα πάνω. Όχι. Έγινα λίγο και πίσω. Και το έβαλα layered. Συγγνώμη, αυτό είναι ανεξάρτητο κομμάτι που φορείται μόνο του. Είναι μπολερό. Πολύ ωραίο είναι. Ευχαριστώ. Αυτό με τον jacket λοιπόν, που είναι πάρα πολύ ωραία μαζί με τον jacket, θα μπορούσε σε μια άλλη εικόνα να την κάνουν να την ανεβάσουν. Αυτά που δεν μου αρέσουν καθόλου. Α. Ούτε θεωρώ ότι ταιριάζουν με αυτά τα ρούχα που φοράς, ούτε έχουν R&B vibe καθόλου, ούτε party vibe. Είναι cocktail. Αυτό είναι ένα look που μπορεί κάποιος να έχει τελείως αντίθετη άποψη από αυτά που σου λέω εγώ. Εμένα δεν μου αρέσει. Οκ. Δεν μου αρέσει. Και δεν μου βγάζει και party vibe. Δηλαδή ότι πας να κλαμπάρεις, ρε παιδί μου, να... Δεν μου το βγάζει. Α, εμένα πάρα πολύ. Δηλαδή θα πήγαινα πάρα πολύ εύκολα έτσι σε πάρτι. Ναι. Ευχαριστώ. Μ' άρεσε τέλειο. Ένα. Ναι. Λάκη, ο ένας κριτής έβαλε ένα, η άλλη κριτής έβαλε τρία. Εσύ? Λοιπόν, όταν κόβουμε ένα τζιν, πρέπει να το κόβουμε επιμελημένα, να μην φαίνεται ότι απλά τελευταία στιγμή, όπως κάνω και εγώ δυστυχώς πολλές φορές, το κόβουμε απλά γιατί νομίζουμε ότι κάναμε μια αλλαγή. Αυτό αφού το κόψες, εγώ θα έκοβα μόνο τις δύο τσέπες του, τις δύο τσέπες και θα τις έβαζα τσέπες αυτή τη φούστα για να την δραματικοποιήσω. Παρόλο που είναι μια κοπέλα, δυστυχώς δεν έτυχε να την γνωρίσω. Αλλά το πατρόν το έφτιαξε πολύ ωραίο. Σαν πατρόν, αυτό το κοντέ έτσι είναι μια χαρά. Τώρα, η ζώνη αυτή, όντως, εδώ χρειαζόταν μια ζώνη. Εσύ έχεις φέρει ωραίες ζώνες άλλη φορά. Δεν χρειαζόταν να βάλουμε το λουκέτο που θυμίζει μια άλλη εταιρεία. Το έβαλε σαν πιχλιμπίδι, φυσικά δεν είναι άσχημο. Μια χαρά είναι. Εγώ θα το εφάρμοζα και λίγο καλύτερα. Θα του έκανα και μια, ξέρεις, ένα κύκλο πιο έτσι, να κάνει τσακ, αυτό ξέρεις που είναι σαν τα ρολόγια. Ανακρέμεται εδώ, εννοείται. Μπορεί να κάνει μια έτσι, αν θέλει να βάλει αυτή τη ζώνη. Από την άλλη μεριά που είναι πιο μακρύ. Πιο μακριά ζώνη να είναι έτσι κάπως. Okay. Οπότε να έκανε ένα μπιγλιμπίδι για να τη δικαιολογήσει. Ωραίο είναι. Ναι, είναι ωραίο. Εντάξει. Me like. Μ' αρέσουν πάντως οι προσπάθειες που κάνεις πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Και φαίνεται ότι τις υποστηρίζεις και πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Και πήρες και ένα και δύο και τρία. Αμέ. Και τελική βαθμολογία 8,9. Συγχαρητήρια, Μπι. Μπορείς να επιστρέψεις. Θεωρώ ότι η κριτική της Δήμητρας στη σημερινή κάπως άτοπη, κάπως άκυρη, επειδή ήξερε και καταλαβαίνει, γιατί καταλαβαίνω ότι καταλαβαίνει, επειδή ήξερε ότι είναι ένα καλό look και δεν θα πέσει χαμηλή βαθμολογία από άλλη παίχτρια, ότι ήθελε να πάρει λίγο χρόνο.